Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή με πολύ έτσι, φρέσκια διάθεση, διότι έχουμε τρία νέα πρόσωπα στην πολιτική ζωή του τόπου. Τρία υποψήφια παιδιά με το συνδυασμό του Ιωάννη Σωροκάκη, Λέρος το μέλλον σου ανήκει. Τα οποία πρέπει να πω σε αυτό το πρώτο μέρος, έτσι με έχουν εντυπωσιάσει, διότι και καταρτισμένα τα βλέπω και έτοιμα για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Και το ξαναλέω, μακάρι να μπορέσουν να έρθουν όσο το περισσότερο σύμβουλοι εδώ στο στούντιο, να γνωριστούν με τον κόσμο, να τους ακούσει ο κόσμος και εκείνος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σοφία, με έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς μια προεκλογική περίοδο δεν έχει μόνο θετικά, έχει εμπειρία, αλλά έχει και κάποια αρνητικά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούσαμε κάποιες καταγγελίες για απειλές, για εκβιασμούς. Ακούσαμε μια σφοδρή επίθεση του Δημάρχου προς το πρόσωπο και του κ. Σωροκάκη και του κ. Λουδιά και του κ. Παυλή. Εσύ, σαν άνθρωπος και σαν μάνα, που λες, εγώ έρχομαι να προσφέρω κάτι, πώς το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό? Φυσικά είναι μια άσχημη κατάσταση για το νησί μας. Δεν είναι κάτι ωραίο, ούτε να το βλέπουν ο υπόλοιπος κόσμος έξω, ούτε να γίνεται αυτή η λογοκρισία, η κριτική. Καλό είναι ότι θέλουμε να είμαστε όλοι αρμονικά μαζί, να έχουμε μία αρμονία ως προς τη συνεργασία για το καλύτερο του νησιού. Σαφέστατα. Μα όλοι όσοι θα γίνουν οι ψήφοι, οι περισσότεροι που θα πάρουν τους ψήφους, θα μπουν μέσα και θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάτι. Γιατί να υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση? Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και ούτε θέλουμε να βγάλουμε ούτε ο ένας είναι λάθος, ούτε ο άλλος είναι λάθος. Θέλουμε όλοι μαζί να έχουμε το κοινό καλό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για ένα κοινό καλό. Τον έναν τον γνωρίζουμε, τον άλλο τον γνωρίζουμε. Θα πούμε την καλημέρα μας, την καληνύχτα μας. Γιατί πάνω σε αυτή την κατάσταση, για να κάνουμε κάτι καλό στο νησί μας, πρέπει να γίνει αυτή η λογομαχία και η ίντρικα. Που στο φινάλε θεωρώ ο κόσμος δεν έχει και το νησί να κερδίσει και τίποτα από αυτό. Ακριβώς. Έχουμε έρθει και είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το νησί και ζούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ας σταματήσουμε επιτέλους και να είμαστε όλοι ενεμένοι. Όποιος θέλει να ψηφίσει ο κόσμος, θα τον ψηφίσει. Ασχέτως αν θα ακούσει ή θα πει. Ο άνθρωπος και ο Λεριός είναι κριτής μόνος του και ξέρει να κρίνει. Θα έχει αποφασίσει εκείνος. Καλό είναι να δείξουμε μία αρμονία για το καλό όλο του νησιού. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία υπόθεσή σου. Τώρα, Ιωάννα μου, εσένα αυτή η κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί και από την εντύπωση ότι είναι στο χέρι όλων μας να ρίξουμε τους τόνους, σαν ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, σε χαλάει, σου δημιουργεί ένα πρόβλημα και αισθητικής, αν θέλεις, ότι ξέρεις κάτι, εγώ, παιδιά, κατεβαίνω να βοηθήσω, τώρα, άμα απειλείται ή κάνετε αυτό, δεν με αγγίζει εμένα. Πολύ σωστά τα λες. Είναι κάτι το οποίο, γιατί και εγώ στην ουσία από την πλευρά του πατέρα μου Λεριά, έτσι λοιπόν. Οπότε είναι κάτι το οποίο ο Λεριός και η Λεριά έχει εξουθενωθεί να το ακούει. Γιατί, όπως είπες και εσύ, δεν γίνεται όταν είσαι σε μία ομάδα, η οποία ομάδα αποτελείται σαφέστατα και από πολλά διαφορετικά πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, σε μία ομάδα έχουν διαφορετικές απόψεις, χαρακτηριστικά κτλ. Ιδανικά, ιδεολογίες κτλ. Το θέμα όμως είναι αυτό το εγώ να μην υπερεύει του εμείς. Οπότε, σαφέστατα και με ενοχλεί, επιστρέφω στην αρχική σου ερώτηση, γιατί εγώ κατεβαίνω για το εμείς. Κατεβαίνω για να δώσω το λιθαράκι μου στο εμείς. Οπότε με ενδιαφέρει η ομαδικότητα και εννοείται ότι δεν θα κάτσω να αναλώσω χρόνο ο οποίος μπορεί να πάει πολύ μπροστά το νησί και να είναι η ουσιαστική ανέλυξη του τόπου αυτού, να ασχοληθώ με ατομικότητες. Με ενδιαφέρει αποκλειστικά η ομάδα. Και μην ξεχνάμε, και είναι πολύ σωστό αυτό που λες το θέμα ομάδας, και δεν πρέπει να το ξεχνάνε και οι υποψήφοι δήμαρχοι, ότι την επομένη των εκλογών, όποιος και αν εκλεγεί, δεν θα κυβερνήσει μόνος του αυτόν τον τόπο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση, όπως λέει και η φίλη μου Ιωάννα, μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι από διαφορετικές παρατάξεις. Θα έχουν όμως ένα κοινό στόχο να πάει προς τα Ηλέρος, να κάτσουν κάτω να τα βρουν για να πάει προς τα τόπο. Κοινό γνώμη. Αν λοιπόν δυναμητιστεί αυτή τη στιγμή το προεκλογικό, η προεκλογική μας περίοδο, αν ακουστούν πράγματα που πολλές φορές είναι και μία αναστρέψιμα πολλές. Συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι αύριο να κάτσουν εθόδωρα σε μία καρέκλα και να πάρουν αποφάσεις για το καλό του τόπου, όταν ήδη θα έχει μπει ένα διαχωριστικό πλέγμα ανάμεσά τους? Μπορώ να καταλάβω ότι σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Λέρος, σίγουρα θα υπάρχουν προσωπικές κόντρες, οικογενειακές, επιχειρηματικές. Εντάξει, αυτό σημαίνει παντού. Πρέπει όταν φτάνουμε όμως μπροστά
σε θέματα που αφορούν τη ζωή όλων μας και πόσο μάλλον των παιδιών που έρχονται. Γιατί ωραία είναι να μιλάμε για μας, τις γενιές μας, νέες γενιές είμαστε κι εμείς, αλλά έρχονται άλλες γενιές από πίσω που σε αυτές πρέπει να δούμε τι θα παραδώσουμε. Πρέπει να έρθουμε όλοι, όπως είπαν και τα κορίτσια, σε μια γροθιά, να είναι άνθρωποι που θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους, πες το έτσι, και να ενωθούν. Να είναι άνθρωποι που θα είναι απέναντί μας, όχι για να μας κοντράρουν χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, να είναι απέναντί μας και να μας προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Και θα είμαστε και εμείς από την πλευρά μας εκεί δίπλα τους, να προτείνουμε και εμείς λύσεις στα δικά τους προβλήματα. Μόνο έτσι νομίζω ότι πάνε μπροστά τα πράγματα. Έρχομαι και από ένα Δήμο που κάποτε τα είχε πολύ περισσότερα όλα αυτά, τις κόντρες, στο Δήμο Βύρωνα, στην Αθήνα. Και μόλις εδώ και μια 20ετία είπα να ηρεμήσουν τα πράγματα, είναι ένας Δήμος που εκτοξεύεται σιγά-σιγά σε πιο αυτό ωραία πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, να το ακολουθήσουν και οι δικοί μας εδώ πολιτικοί που ασχολούνται με τα κοινά του τόπου μας, γιατί θεωρώ το παράδειγμα του Δήμου. Και ας πούμε κάτι τελευταίο, ότι ας αφήσουμε αυτά τα μικρά, γιατί εγώ τα θεωρώ μικρά, και ας κάνουμε άλλα μικρά της καθημερινότητας, γιατί με τα πολλά μικρά της καθημερινότητας που θα κάνουμε, θα έρθουν να κάνουμε και τα μεγάλα, που όλοι τα ονειρεύονται, όλοι τα υπόσχονται, αλλά δυστυχώς κανένας δεν κάνει έστω το πρώτο βήμα για να πάμε προς τα εκεί. Αναλωνόμαστε μόνο στο να τσακωθούμε. Όχι, και η δικιά μου θέση είναι ότι ό,τι και αν ακουστεί, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε ο καθένας θα πει το μακρύ του και το κοντό του, ας ακουστεί. Θα κρίνει ο κόσμος. Αν ο κόσμος θέλει ανθρώπους μόνο για να τσακώνονται, εκεί είναι, μπορεί να πάει μαζί τους. Αν θέλει όμως μια πραγματική αλλαγή, εμείς τους καλούμε να έρθουν με εμάς, να μας στηρίξουν, να πιστέψουν τον Γιάννη το Σωροκάκη και να μας δώσουν μια καθαρή εντολή. Καθαρή με το καινούργιο σύστημα, όπως είπες και εσύ, κανένας δεν κυβερνήσει μόνος του. Μια καθαρή εντολή να πάμε να βρούμε μια συνεργασία που θα μας πάει μπροστά σαν νησί. Πολύ ωραία. Προχωράει ο προεκλογικός αγώνας, είμαστε σχεδόν 40 μέρες πριν τις εκλογές. Θα ήθελα έτσι λίγο να σας ακούσω και τους τρεις να μου πείτε ποια είναι αυτή η εμπειρία που έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα σε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε και σε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε να πείσετε, όπως είπε ο Θόδωρας, στον κόσμο να έρθει να στηρίξει τον Γιάννη Σουρουκά και τον συνδυασμό για να φέρει, όπως εσείς πιστεύετε, κάτι διαφορετικό. Σοφία. Νομίζω ότι δεν χρειάστηκε καθόλου να πείσω τον κόσμο και ούτε ποτέ δεν μίλησα του κόσμου, σαφέστατα εσείς με ξέρεις. Δεν χρειάστηκε γιατί ξέρουν τον Γιάννη ποιος είναι. Ξέρουν τι δουλειά έχει κάνει και ας ήταν αντιδήμαρχος. Εγώ τον ξέρω τον Γιάννη λίγο παραπάνω βέβαια από τη δουλειά του και από τη Ρόδο και ξέρω έναν διαφορετικό Γιάννη, το τι μπορεί να προσφέρει στο νησί. Και το μόνο που χρειάστηκε να τους πω είναι ποιες είναι οι σκέψεις μας. Ποιος είναι ο τρόπος που θέλουμε να βοηθήσουμε το νησί μας. Και αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε λοιπόν, τίποτα άλλο. Πιστεύεις ότι το εκτόπισμα, να το πω έτσι, του πολιτικού ανδρός, του υποψηφίου δημάρχου, του Γιάννη Σωροκάκη, είναι αποδεκτό σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας? Κατά εμένα. Κατά εμένα. Δεν έχεις χρειάζεται. Ακούσει, να το κάνω λίγο έτσι διαφορετικό. Έχεις ακούσει κάτι αρνητικό, δηλαδή να σου πει κάτι, κατεβαίνει το Σωροκάκη, μα ο Γιάννης έτσι, αλλιώς. Έχεις ακούσει παράπονα? Όχι. Όχι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί στη Λέρο δεν τον είχα γνωρίσει το πώς ήταν η ζωή του εδώ πέρα του Γιάννη, αλλά με τα λεγόμενα του κόσμου ποτέ κανένας δεν είχε παράπονο. Ποτέ δεν είχε πει κάτι άσχημο και ούτε πρόκειται τώρα να πει, έτσι, φυσικά. Οπότε δεν χρειάστηκε να μου πει κάτι τέτοιο. Ιωάννα μου, για πες μου εσύ τώρα, όσον αφορά αυτή την ερώτηση, θα την αλλάξω λίγο. Ξέρω ότι υπάρχει φιλοδοξία να κλαιγεί κάποιος, διότι, για όνομα του Θεού, ναι, μεν βοηθάμε τον υποψήφιο, αλλά δεν θα βοηθήσουμε τον υποψήφιο αν ο κόσμος δεν επιλέξει και φρέσκα δούρα. Νέα πρόσωπα και νέα μυαλά, αυτό είναι δεδομένο. Και εγώ το κάνω έκκληση στον κόσμο, όπου υπάρχουν νέοι άνθρωποι, που ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να φέρουν το διαφορετικό, το νέο, και με τα ξαδέλφια θα είναι ξαδέλφια, και με τους θείους θα είναι φίλοι, και με τους κολλητούς δεν θα είναι εκεί, θα είναι. Ας κάνουν λοιπόν μια υπέρβαση και ας βρουν από όλους τους συνδυασμούς τα φρέσκα πρόσωπα που τους έχουν εντυπωσιάσει με αυτά που λένε και ας τους φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να λες ότι πρέπει να αλλάξει ο τόπος, αν και εσύ δεν βάλεις το χέρι σου. Σαφέστατα. Λοιπόν, και τώρα, σε αυτό το προεκλογικό αγώνα, πιστεύεις ότι ο κόσμος της Λέρου έχει την ωριμότητα να κοιτάξει με μια πιο φρέσκια ματιά του υποψηφίου, δηλαδή να φύγει από τον. Το συνδυσμένα πρόσωπα βλέπουμε αυτά τα χρόνια και να πάει σε λύσεις πιο νεανικές, διαφορετικές. Σαφέστατα και θα συμφωνήσω και μαζί και με την προλαλή σας, τη Σοφία, πάνω σε αυτά που είπε.
Ο κόσμος της Λέρου, επειδή έχει δεχτεί για πάρα πολλά χρόνια αυτό που λέμε το χιλιοϋπομένο, εννοείται ότι υπάρχει περίπτωση να πιστέψει ότι δεν μπορούν να βρεθούν πιο νέες, πιο φρέσκες και πιο καινούργιες ως κατά προσέγγιση λύσεις. Όμως, εγώ τι έχω παρατηρήσει, επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, είναι πάρα πολύ ανοιχτό σε αυτές. Και στις προτάσεις και στο πρόγραμμα και στο να κάτσει να ακούσει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, γιατί όταν έχεις περάσει τόσο μεγάλες δυσκολίες και αντικσότητες καθ' όλη την διάρκεια των χρονών που έχουν περάσει και ζεις πάνω στο νησί και το ζεις καθημερινά, είναι δύσκολο και να πιστέψεις έτσι, και είναι δύσκολο και να δώσεις απλά το χρόνο σου να ακούσεις. Δεν έχεις άδικο. Ακριβώς. Οπότε θεωρώ τεράστια επιτυχία από μόνο του το ότι κάθισαν, με άκουσαν, μιλήσαμε, γιατί έχω μιλήσει με άτομα από όλες τις ηλικιακές κλίμακες σαφέστατα, αλλά ιδιαίτερα και με τις νέες γενιές, οι οποίες μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί θέλησαν να μάθουν πολύ παραπάνω πράγματα και θέλησαν κιόλας να δουν και εκείνοι πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό και τι μπορούν να κάνουν από την πλευρά τους. Για μένα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Τώρα, όσον αφορά για την πειθό που ανέφερες και τα λοιπά, δεν χρειάστηκε να πείσω κανέναν. Μόνο για τις προτάσεις μίλησα και για το κοινό καλό και για τη νέα φωνή, γιατί ο Γιάννης πιστεύει στα νέα παιδιά από την αρχή, πιστεύει πάρα πολύ στη νέα φωνή, θέλει να της δώσει όθηση, θέλει να της δώσει βήμα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Και έτσι, εφόσον υπάρχει αυτό και ισχύει και ήταν κιόλας και η μεγάλη, αυτό που με τράβηξε στον απότονε, ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε πάρα πολλά από τα νέα άτομα να συμφωνήσουν σε αυτό και να δουν ότι όντως ο Γιάννης έχει νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις, πολύ πολύ φρέσκια προσέγγιση, αλλά να μην ξεχνάμε κιόλας ότι το έργο που έχει κάνει ο Γιάννης είναι ευρέως γνωστό και δεν μιλάω μόνο στα χρόνια ως αντιδήμαρχος και στο τι έχει προσφέρει γενικά στον τόπο του, αλλά σαφέστατα και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, όπου αναβάθμισε εξαιρετικά όλες τις μονάδες που υπηρέτησε και για το πόσο πολύ σημαντικός αρρωγός ήταν στους συμπολίτες μας. Θόδωρε, πιστεύεις τελικά ότι ο Λερινός κρίνει τον ποιον θα ψηφίσει πέρα από το συγγένεια, τη φιλία και μέσα από το πρόγραμμα ενός συνδυασμού? Έχεις πιστεί δηλαδή ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θα ψηφίσει φάση προγράμματος τον επόμενο δήμαρχο? Νομίζω ότι υπάρχει ένα ποσοστό σίγουρα, νομίζω ότι δεν είναι το μεγαλύτερο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε, από προγράμματα έχουμε μπουχτίσει, να το πω έτσι. Νομίζω ναι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θα διαβάσει, θα πιστεί ίσως ή δεν θα πιστεί για να ψηφίσει κάποιον πάλι βάσει του προγράμματος. Το θέμα είναι πια να ξεπεράσουμε λίγο όλη αυτή την οπτική. Καλή είναι η πολιτική, αλλά όταν η πολιτική γίνεται μικροπολιτική μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργούνται προβλήματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει ενότητα, θέλει να καταλάβουμε ότι οι δημότες είμαστε εμείς, οι ψηφοφόροι. Το πρόβλημα και εγώ θα το αντιμετωπίσω, αλλά θα το αντιμετωπίσεις και εσύ που θα με ψηφίσεις. Πρέπει και εσύ να έχεις την έννοια και την διάθεση να αρχίσεις να μου προτείνεις τη λύση σου. Πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αυτό λέω σε όλο τον κόσμο που μιλάω μαζί του. Βλέπω, όπως είπε και η Ιωάννα, ότι η νεολαία πλέον αρχίζει και έχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο, που ίσως να μην την είχε τα προηγούμενα χρόνια λόγω καταστάσεων οικονομικών κτλ. Με συγχωρείτε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τώρα που βλέπουν τα σκούρα αυτή τη δεκαετία, έχουν ανοίξει τα μυαλά. Νιώθουν το διαφορετικό ότι μπορεί να φέρει μια αλλαγή. Νιώθουν το νέο ότι μπορεί να υποστηρίξει το παλιό. Γιατί χωρίς την εμπειρία δεν θα πας πουθενά. Δεν λέμε ωραίοι νέοι, αλλά μόνοι μας ίσως δεν καταφέρουμε για τίποτα. Θα χρειαστούμε εμπειρία από στελέχη παλιά, από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο νησί, συλλόγους κτλ. Το θέμα είναι αυτό που είπες, ο ξάδελφος ήταν εξάδελφος και αύριο. Αλλά άμα το πρόβλημα παραμείνει, ποιο είναι το πιο σοβαρό? Ο ξαδελφός σου θα είναι ξαδελφός. Θέλω να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να πάρετε θέση σε ένα γεγονός που συμβαίνει πάρα πολύ και θα μ' άρεσε πάρα πολύ να πάρετε θέση. Σας το λέω για να ακούσω και εγώ την άποψή σας. Ήθιστε στους συνδυασμούς εδώ και πολλά χρόνια. Συμβαίνει δυστυχώς και τώρα. Οι επιλογές κάποιων ανθρώπων, των υποψηφίων δημάρχων, να είναι απλά και μόνο ούτε το μορφωτικό τους επίπεδο, ούτε αν μπορούν να σταθούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ούτε αν μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν το στόμα τους, ούτε αν μπορούν να προσφέρουν, απλά να πάρει ο δήμαρχος τους ψήφους
Και έχουμε δει, και λυπάμαι το λέω, είναι μια πραγματικότητα, εγώ δεν κρύβω την πραγματικότητα αυτή, ανθρώπους να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουν περάσει 4 χρόνια και να μην έχουν ανοίξει το στόμα τους, να μην ξέρουν τι έχουν ψηφίσει. Αυτό συμβαίνει, το λέω εδώ και χρόνια, σε όλους τους συνδυασμούς για να παρεξηγηθούμε. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι είναι σωστό για έναν δήμαρχο για να έχει φαρπάξει την ψήφο, γιατί είναι η φαρπαγή η ψήφος, να θέτει μία προσωπικότητα, ένα οικογενειάρχη, ένα άνθρωπο του μόχθου στην κρίση του ελεριακού λαού, ξέροντας ότι ο άνθρωπος θα δώσει και να εκλεγεί, δεν μπορεί να προσφέρει? Αυτό εδώ τώρα το διαχωρίζουμε σε σωστό και θεμητό. Θεμητό μπορεί να είναι γιατί νομιμοποιείται του να γίνει. Σωστό μπορεί να μην είναι. Ο κόσμος πιστεύω το έχει δει όμως αυτό, ειδικά. Εγώ τουλάχιστον το έχω δει. Εγώ 6 χρόνια που είμαι στη Λέρο, φαντάζομαι εσείς το βλέπετε πολλά χρόνια παραπάνω. Αυτό που είπαμε πριν, πρέπει επιτέλους να ξεπεράσουμε αυτό το σκεπτικό και να πούμε ότι ας στείλουμε τον ικανό. Ικανός μπορεί να είναι και ένας αμόρφωτος άνθρωπος. Ικανός μπορεί να είναι και ένας γεωργός. Όλοι μπορεί να είναι ικανοί. Δεν μιλάω για μορφωμένους που πρέπει να γεμίσουμε ένα δέλτα σε ένα μορφωμένο. Μιλάω ανθρώπους που μπορούν να σταθούν. Απλά θέλουμε ανθρώπους που εγώ στο παρελθόν, ο αείμνηστος όσοι θυμούνται, ο Μανώλης, ο Παπαφώτης, Θεός συγχωρέστον, ήταν ένας άνθρωπος ψαράς, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του, έλεγε πράγματα που δεν τολμούσαν να πουν άλλοι. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει που δεν ήταν πανεπιστημίου, αλλά ήταν άνθρωποι του πανεπιστημίου της ζωής. Και πρόσφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ λέω ότι υπάρχουν όμως άνθρωποι, ότι τους βλέπεις, οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι, Νίκο, δυστυχώς. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Στην επόμενη, άντε στη μεθεπόμενη, να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα ανοίξουν κάποια μυαλά και θα γίνει τα επόμενα. Είμαι ρεαλιστής. Είμαι ρεαλιστής. Δεν θέλω να ακούσει ο άλλος, αλλά αυτό πιστεύεις και πιστεύεις σε κανέναν. Να πούμε πάντως ότι μόνο άνθρωποι που έχουν διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές πορείες, μόνο αυτοί αν μαζευτούν μαζί θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Αν μαζευτούν όλοι οι ίδιοι, καλή σε κάτι συγκεκριμένο θα πάει. Εσένα Ιωάννη μου σε χαλάει αυτό το γεγονός, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, βάζουμε όσους θέλουμε μέσα έτσι για να γεμίσει το ψηφοδέλτιο, να πάρουμε τους ψήφους, εκλέγεται ο άνθρωπος, πηγαίνει πάνω και μετά οι ίδιοι που τον έχουν εκλέξει γελάνε με αυτόν. Και εγώ τα λέω τόσο απλά, γιατί τόσο απλά δεν αισθάνεται ο λαός, εντάξει. Έτσι είναι, έτσι. Όπως είπε και ο Θοδωρής, είμαστε όλοι εδώ, ζούμε καθημερινά, βλέπουμε, παρατηρούμε. Σαφέστατα θα συμφωνήσω ότι η πνευματική καλλιέργεια δεν συνάδει αυτό καθ' αυτό με τη μόρφωση. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κιόλας του τόπου και είναι κανένας άλλος από το γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλλιευτικό κοινό, να ανοίγουν το στόμα τους και να βάζουν κάτω πτυχιούχους και επιστήμονες. Οπότε γυρνάω στο εμάς και στην ομαδικότητα και στο ότι πρέπει όλοι σαν μια γροθιά να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και για αυτούς τους ανθρώπους, για όλους μας, έτσι ώστε μόνο να πάμε το νησί μπροστά και να το προωθήσουμε και να το φτάσουμε στο πολιτιστικό βαθμό που αξίζει, αλλά και σαφέστατα να δώσουμε ένα πολύ πιο φωτεινό μέλλον στα παιδιά μας και τις νεότερες γενιές. Να πιστεύω λοιπόν, Φωτεινή μου, ότι και εσύ ως ένα σημείο, ναι μεν, θα βάλουμε και ανθρώπους μέσα, αλλά το να βάζεις κάποιον άνθρωπο και να τον δημιουργήσει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα στην οικογένειά του, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει τον τόπο μας ή έστω να σταματήσει, γιατί δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι ένα μεγάλο ποσοστό δυστυχώς. Κοίταξε. Το να επιλεγεί από τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, ή τον εμπιστευόταν, τον αγαπούσε, τον ήξερε ότι τι άνθρωπος είναι στην κοινωνία της Λέρου, άσχετα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει πάνω στον κόσμο και πάνω στις υπευθυνότητες που υπάρχει, έτσι. Αυτό κρίνεται μετέπειτα. Δεν θα κατηγορήσω εγώ ποιον βάζουν μέσα, γιατί είμαστε όλοι μέσα στο νησί μας, εντάξει. Αυτό μετά ξεχωρίζεται και πηγαίνει, κατατάσσεται. Δεν θα υπάρξει πάντοτε ένα ποσοστό 100% πλήρες και σωστό. Αυτό είναι de facto. Βάζει μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, μια ωραία έτσι, σκέψη. Τι γίνεται. Ο λαός σας αποφασίσει αν πρέπει, αλλά βέβαια υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι που είναι λαοφιλείς, αλλά όμως είναι λαοφιλείς για το καφενείο και όχι για, για το Δήμο. Διότι και ο Δήμαρχος την επόμενη μέρα που θα πρέπει να στηριχτεί σε 10-20 ανθρώπους δεν θα μπορεί να στηριχτεί. Δεν γίνεται. Γιατί ένας Δήμαρχος δεν μπορεί να αλλάξει τον τόπο. Το ξέρουμε αυτό. Όπως είπε και ένα. Ομαδική δουλειά. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα για το τρίτο μέρος και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με τους χρόνους, γιατί
Άκουσα και μια κατσάδα προηγούμενες ημέρες. Τι να κάνω, ζητώ συγγνώμη. Γνωρίζω πως είναι το παιχνίδι, αλλά μερικές φορές παρασύρουν και εγώ. Έχουμε λοιπόν το τρίτο μέρος 10 λεπτά για να μιλήσει ο καθένας απέναντι στο λεριακό λαό. Να του πείτε 2-3 λόγια που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ακούσει ή για τον εαυτό σας, ή για τον συνδυασμό σας, ή για τον υποψήφιο δήμαρχο. Μιλάμε λοιπόν με νέους ανθρώπους, μιλάμε με τη νέα γενιά της πολιτικής ζωής του τόπου μας, υποψήφιοι με τον συνδυασμό του κυρίου Ιωάννη Σωροκάκη. Δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε κοντά μας για την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ξεχωριστή εκπομπή που έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Αιγαίου TV.